Μπίκα. Τον Άγχελ Γκαρθία. Μπάλα είναι έξω. Κόρνερ λέει ο βοηθός. Ακραίος πακ της ΑΕΚ. Γκουστάβο Λέδες. Η εκτέλεση περνάει από όλους. Και από τον Τρισκόφσκι. Εδώ είναι η εκτέλεση του Λέδες. Να δούμε και από πιο κοντινή. Μπορεί εδώ φαίνεται να αγγίζει το κεφάλι του Ντελμύρο. Έστειλε την μπάλα στην περιοχή με γροθιές ο Λεάλ. Τώρα θα γίνει το σουτ. Ο Ντελμύρο από πολύ καλή θέση. Εδώ στο γύρισμα του Στεπίνσκι διαμαρτυρήθηκαν για χέρι, αλλά όχι, είναι... και να χτύπησε η μπάλα στο χέρι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει. Στο χέρι, αλλά είναι κολλημένο ακριβώς. Το Ροζάλες να κάνει την σέντρα ο Τρισκόφσκι. Δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα. Μένει όμως η ΑΕΚ μπροστά. Ο Άλτμαν είναι. Το γύρισμα έξω στο γυριστό του Ματ Ντάρμπισχάιρ. Ο Καζού απευθείας πήγε. Κανένα πρόβλημα για τον Ζοέλ Λεάλ. Σπόλιαριτς για τον Παμπίκα. Ακόμα μια. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση από τον Γκουστάβο Λέδες. Έστειλε την μπάλα στην περιοχή. Πέρασε και πάει. Κόρνερ. Στείλε την μπάλα στην περιοχή. Βαθύ γέμισμα. Με το ένα χέρι ο Βανά Άλβες θα απομακρύνει. Βλέπετε πόσο ψηλά ανεβαίνουν οι γραμμές του Άρη για να πιέσουν. Και εδώ ο Καζού θα κλέψει. Καζού. Πάει για την σέντρα. Η μπάλα περνά και καταλήγει κόρνερ. Μοναδική ευκαιρία εδώ για την ομάδα του Άρη. Ηλίας και η τριάδα στην άμυνα. Αλλά και το γεγονός ότι είναι ψηλά οι παίκτες του Άρη θα πρέπει να οδηγήσει τους παίκτες ΑΕΚ. Έγινε το κλέψιμο από τον Ροζάλες και η ΑΕΚ πάει μπροστά με τον Άλτμαν να γυρίζει. Εκεί όμως που υπήρχαν μόνο παίκτες του Άρη, τώρα υπάρχει υπόδειξη offside. Εδώ είναι η φάση που φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά ο ποδοσφαιριστής ΑΕΚ. Μπόκναρ στην σέντρα, το μακρύνει. Τρισκόφσκι, αν έχω δει σωστά, με το κεφάλι. Ο Μπαμπίκα με το Λαμπόικο. Πέρασε ο Μπαμπίκα. Η προσπάθεια με τον Σίλτελφελτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τον Άρη, όπως είχαμε λίγο νωρίτερα, και για την ομάδα της ΑΕΚ. Στο γύρισμα του Μπαμπίκα το γυριστό ευγέξω και η μπάλα κάπου κόντρα ρε, γιατί έχει υποδειχθεί κόρνερ. Κρατάει μπάλα ο Άγγελ Μεχόρο, θα κάνει την σέντρα. Η κεφαλιά πέρασε, η ευκαιρία για την ΑΕΚ έξω, μεγάλη στιγμή. Ανεβαίνει και ο κόσμος. Εδώ ξανά στην σέντρα του Άγχελ Γκαρθία. Πέρασε η μπάλα για τον Ροζάλες και έκανε το τελείωμα από την κεφαλιά του Άγχελ. Ήταν, με συγχωρείτε, εδώ το τελείωμα στην σέντρα του Τόμοβιτς. Δεν βρήκε τον στόχο για εκατοστά. Πέρασε το τελείωμα. Είναι πάρα πολύ αδύναμο και άστοχο. Είναι ο Σπόλιαριτς που... πάει να σηκωθεί ο Μπογκνάρ τώρα με χώρο για το σουτ. Το κάνει, η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι, έχω την εντύπωση, όχι. Ο Μπογκνάρ βρήκε τον χώρο, έκανε το τελείωμα. Ήταν πολύ δύσκολη, αλλά καθοριστική η απόκρουση του Λεάλ. Ο Λαμπόικο κοφτεί τρίπλα, συνεχίζει να είναι κάτοχος. Θα κάνει το τελείωμα, θα πει όχι ο Βανά Άλβες στο 62. Να λοιπόν... να δούμε την προηγούμενη φάση, εδώ με τον Λαμπόικο, η τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι. Ενστικτοδός η επέμβαση του Βανά Άλβες και η απομάκρυση του Ντελμύρο προτού γίνει απειλητικός. Ο Ρωμόπου, ο Ρογκάλια στην σέντρα που κάνει στην περιοχή, κατέβασε και δεν έκανε σωστό κοντρόλο ο Μάριος Στεπίνσκι, ο οποίος ωστόσο συλλαμβάνεται σε θέση offside. Και θα δούμε εδώ την φάση, ξεκάθαρη. Σωστός ο βοηθός. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό και κάνει την σέντρα για να βγει ο Λεάλ με δυσκολία, αλλά αποτελεσματικά να μπλοκάρει. Ψάχνει επιλογές. Γυρίζει προς τον Παμπίκα. Η σέντρα του, ξανά ο Λεάλ. Και φάουλ. Η ομάδα του Άρη. Του Άρη και δημιουργήσε προβλήμα. Ο Ροζάλες πάει για ένα ξαφνικό σούτ, αλλά δεν το έπιασε όπως θα ήθελε. Ο Σίντελφελτ. Κάθε την πάσα είναι καλή. Εδώ έχουμε πέσιμο στην περιοχή και διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Πολύ κοντά και σε αυτή την φάση ο Βασίλης Δημητρίου.
ο Βασίλης Δημητρίου σε αυτήν εδώ την φάση. Βάζει προβολή στην μπάλα ο Ακοράν. Αν και την χαϊδεύει, εκεί είναι που είναι η... η προβολή του Ακοράν. Πλέον αναμένουμε για χρόνους καθυστερήσεων. Όλα έχουν τη δική του σημασία. Ο Καζού εκτέλεσε το γυριστό του Στεπίνσκι την προηγούμενη φάση. Α, για την κόντρα που έβαλε ο Μικέλ Γκοντζάλεθ και κέρδισε το... Να δούμε ξανά την φάση, παιδιά.